πάρα πολύ σε προγράμματα ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα. Και έχει υπάρξει και ένα ρεπορτάζ στην Γερμανία, στην τηλεόραση, το οποίο αφορά στην BlackRock, η οποία προωθεί τα σχέδια αυτά ιδιωτικοποιήσεων και μεταθέτει τα βάρη στους ώμους, αν θέλετε, του ελληνικού λαού. Πώς εσείς στέκεστε απέναντι σε αυτά τα αιτήματα και στο πλαίσιο του ύψους του ελλείμματος, το ερώτημα? Προφανώς επαναλαμβάνεται στα γερμανικά. Hilft es überhaupt eine Bankenunion zu haben oder muss man nicht doch eine Schattenbankenunion zusätzlich noch erschaffen? Danke. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πιέσεις δεν έχει δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση από κανέναν. Δεν, ούτε εγώ ως Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός των Οικονομικών γνωρίζουμε κάποια τέτοια πίεση για οποιαδήποτε μορφής εξέλιξη του στόχου που έχουμε για τις ιδιωτικοποίησεις. Θέλω βέβαια να σας πω ότι οι ιδιωτικοποίησεις ήταν για μένα κάτι το οποίο το είχαμε προτείνει ότι πρέπει να γίνει ακόμα από την εποχή που ήμασταν αντιπολίτευση. If I can put it in English to you, of course, we have a slow start in privatizations, but the reason behind it is that nobody believed in it when we started. I mean, we just had the whole opposition against it. I'm very much παρά το γεγονός ότι το σύνολο της πολιτικής ήταν εναντίον αυτών. Είμαι υπέρμαχος των ιδιωτικοποιήσεων. Πιστεύω ότι θα ανοίξει η ελληνική οικονομία και όχι για κάποιον ξένο να έρθει να καταλάβει κάτι το οποίο είναι ελληνικό, αλλά θα έρθει ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο θα αναπτύξει κάτι το οποίο είναι ελληνικό και βρισκόταν ανγνώση και αδρανές επί δεκαετίες. Και επομένως ο ελληνικός λαός δεν ήταν σε θέση put into their own economy the fruits να καρποθεί τα ωφέλη της ύπαρξης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, αν θέλετε. Άρα λοιπόν τώρα θα κάνω τα πάντα ούτως ώστε οι διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων